Καλημέρα, ναι, εγώ την τάκα. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Ελλάδα, παιδιά. Στο τάβλι, στην παραλία. Καλή και καλαμπούρια. Έλα, έλα εγώ. Λοιπόν, έχουμε αγώνα εδώ, σε εξέλιξη αγώνα στάβλη, μεταξύ δύο κυρίων που τους βλέπω πολύ ωραία τους, Γιώργο. Αλλά πέρα από το τάβλι, τη θάλασσα, τον μπάνιο, έχουμε συζήτηση και για Eurovision εδώ. Με εντυπωσίασαν οι κύριοι με τις γνώσεις τους. Μη μου πεις. Εσείς μου λέγατε ότι προτιμάτε ποια τραγουδίστρια, έτσι, ποια σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο. Την κοπέρα από την Αλβανία. Α, γιατί? Και σε δεύτερη τέτοια, βέβαια, το Ρουβά δεν τον βγάζω απ' έξω, έτσι. Σε πρώτη μοίρα τον έχω, αλλά η κοπέλα αυτή για την Αλβανία με εντυπωσίασε. Μάλιστα. Με την εμφάνιση μόνο ή και με το τραγούδι. Τη φωνή της. Κοίταξε ο κόσμος. Δείχνει ότι είναι καλλιεργημένο το κορίτσι αυτό. Μάλιστα. Και η Τουρκάλα έχει κάνει θράψη. Εκείνη σε δεύτερη μοίρα, εντάξει. Εσείς, κύριε Δημήτρη, είδατε χθες μέχρι τέλους. Μέχρι το τέλος. Μια χαρά τα πήγε ο Σάκης μας. Α, μέχρι το τέλος έβλεπες, ε! Μέχρι το τέλος. Κάτσε ρε παιδάκι μου, τι ώρα κοιμήθηκες θες? Τι ώρα κοιμήθηκα? Ναι. Στις 2. 2 και 5 ώρες ήσουν στη θάλασσα και μπάνιο. Και στη θάλασσα από το πρωί στις 7.30-8 μέχρι τις 2 η ώρα. Δεν μου λες, θα πας να ψηφίσεις τη μέρα των εκλογών? Αν πάω να ψηφίσω, ναι, θα το σκεφτώ. Ωραίο. Γιατί γελάς, Γιωργάκη μου? Ωραίο, ωραίο. Γιώργο μου, γιατί γελάς? Γιατί θα το σκεφτώ κι εγώ γι' αυτό. Α, θα το σκεφτείς κι εσύ. Γιατί τώρα οι εκλογές είναι, πρέπει να το σκεφτόμαστε τι θα ψηφίσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για, περιέγραψε μας λίγο την πραγματικότητα. Θα υιοθετήσουμε τη γνώμη του κυρίου Βλάχου. Βέβαια. Ο Βλάχος τι φωνάζει και κάθε πρωί. Α, εντάξει. Αυτό θα υιοθετήσουμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Την καθημερινότητα, πέστε μου, πώς τα βγάζετε εις πέρας. Τι θα είχατε να πείτε στους πολιτικούς, ναι. Μπορείστε. Τι θα είχατε να πείτε στους πολιτικούς? Στους πολιτικούς? Ναι. Να κοιτάξουν και λίγο εμάς εδώ στη θάλασσα που τη βγάζουμε. Αραχτή και light, ε. Με το κουλουράκι μας. Α, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί οι αυξήσεις ήταν πάρα πολύ. Με ένα κουλουράκι τη βγάζουμε μέχρι τις 2 η ώρα. Τι να κοιτάξουμε στους πολιτικούς? Οι πολιτικοί κοιτάνε πώς να αρπάξουν την καρέκλα. Και την κλείσανε και τη Βουλή, έτσι. Άμα αυτό ήταν, Γιώργο μου, άμα την κλείναν τη Βουλή. Την είχαν άσχημα. Έπρεπε να την κλείσουν τη Βουλή. Τι διαφορά θα υπήρχε? Ναι. Τι διαφορά θα υπήρχε αν είχε κλείσει η Βουλή λίγο αργότερα? Θα χάνανε λίγο τα ποσοστά σε ευρωεκλογές. Αυτό είναι όλο. Σωστό αυτό. Σωστό που λέτε. Θα χάνανε ποσοστά. Θα χάνανε ποσοστά. Θα χάνανε λίγο κόστο. Βέβαια, γιατί σκανδαλολογία δεν βοηθάει. Ναι. Χρήστο, γιατί την κλείσανε τη Βουλή? Για να καλύψουν κάτι? Βγάζετε κάτι την Κυριακή? Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν για να καλύψουν κάτι, αν και λένε ότι φοβόντουσαν την υπόθεση Γερμανός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει τώρα, εγώ δεν θα. Δεν συμμερίζουμε τις απόψεις για πραξικοπήματα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπε ο κύριος, δηλαδή του Καραμαλής. Ότι ήθελε να πάει να περάσει να φύγει από τη σκανδαλολογία και να περάσει, μια πολιτική ωραία, κουβέντα. Και να κλείνει η Βουλή, δηλαδή νομίζω, σήμερα για παράδειγμα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό τελικά του βγήκε σε καλό. Α, πιστεύεις ότι χάνει? Δεν νομίζω. Νομίζω δεν το είχε ανάγκη και νομίζω ότι αυτό τελικά. Ήταν μπούμεραγκ. Κύριε Πρόεδρε, γιατί έκλεισε τη Βουλή? Για ποιο λόγο την έκλεισε? Έτσι με το λόγο που έχετε. Συνεχίζεται παραμονή ευρωεκλογών, ναι? 10 μέρες πριν τις εκλογές, 15, κλείνει να πάλι. Κλείνει η Βουλή. Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι εκκρεμούσαν κάποια σκάνδαλα, οποία... κάποιες δικογραφίες, ναι? Και ο κόσμος υποπτεύεται ότι έκλεισε για να παραγραφούν αυτά. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι έχει περάσει νόμο ο κύριος Σιμίτης τότε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Που έλεγε? Διαλειωμένη της Βουλής, ναι? Να παραγράφονται όλα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό. Αλλιώς, αν έκλεινε η Βουλή και αμέσως μετά μπορούσε να επανέλθουν οι, ναι, δικογραφίες, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και κάτι άλλο. Το έγκλημα είναι δηλαδή ότι περάσαν νόμο. Ναι? Κλεινόμενης της Βουλής και διαλειόμενης να παραγράφονται τα πάντα. Και κάτι άλλο. Αυτό είναι ένας νόμος πρωτόακουστος, παγκοσμία πρωτοτυπία, που αποβλέπει στην ατιμωρησία του πολιτικού κόσμου. Και κάτι άλλο. Ωραία, την κλείσανε τη Βουλή. Γιατί δεν είπαν ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα συνεχιστεί. Δεν μπορούσα να το πούμε, γιατί έχει περάσει στο Σύνταγμα. Αφού λέει υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, κάποιος είναι κλέφτης, αλλά έκλεισε η Βουλή και πάλι να είναι κλέφτης. Έτσι. Όλοι πήγανε τότε στην αναθεώρηση του Συντάγματος και περάσανε νόμο να κλείνει η Βουλή και όλα που συνέβησαν στην προηγούμενη να παραγράφονται. Αυτό είναι το έγκλημα. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε ενημέρωση όταν γίνεται ένα έγκλημα να το τονίζουμε. Όταν έρθει ένα συμβάν, τότε το αντιλαμβανόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, κατεβαίνετε στις εκλογές τώρα, έτσι, τις ευρωεκλογές. Η Ένωση Κεντρών κατεβαίνει και ελπίζει στην έκπληξη. Λοιπόν,
πολιτικός μηχανικός εσείς του Πολυτεχνείου. Τα ξέρετε καλά τα θέματα αυτά, πώς τα χτίσετε και να τραβήξετε μπροστά. Εμείς... Ο κόσμος, είπατε προηγουμένως για το άκυρο, το λευκό, να μην πάει. Αυτά είναι λάθη. Νομίζω ότι ο πολίτης πρέπει να έχει άποψη. Συμφέρει τα μεγάλα κόμματα ο κόσμος να μην πάει. Έτσι. Αλλά τη δημοκρατία και το λαό το συμφέρει να βάλει νέα κόμματα. Και όχι κόμματα που λανσάρουν τα ΜΜΕ. Και κόμματα που αγωνίζονται εδώ και χρόνια, που έχουν βαρχιμονιά πάνω τους τραβήξει και τα οποία μπαίνοντας στην Ευρωβουλή ή στη Βουλή έχουν πολλά να προσφέρουν. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Όπως η Ένωση Κεντρών. Να είσαι καλά και καλή σου μέρα. Και εγώ ευχαριστώ και την Ομίγυρη και την καλημέρα. Να είσαι καλά. Στο πάνελ και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Πάμε, έχουμε δηλώσει Σάκη. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Η αποχήρη υπέρ των ισχυρών. Πάμε στο Σάκη μισό λεπτό. Ελάτε, παιδιά. Η αποχήρη